Καλησπέρα σας. Παρακαλώ πολύ να ανοιχτά τα μικρόφωνά σας. Έχουμε εκλεχθεί παρέα απόψε και προσμένω και αναμένω να γίνει σοβαρή συζήτηση. Μπας και βγάλουμε καμιά άκρη δηλαδή για τα δύσκολα που αντιμετωπίζουμε και όλα αυτά που προκαλούν πολύ μεγάλη ένταση και ηλεκτρισμό. Βλέπε απόρριτα έγγραφα, υπόθεση Σαουδική Αραβία, μπήκαν τα έγγραφα σε ένα φάκελο που είναι ο Γιώργος Χορδαλάκης, ο Μπουσβουρέλης, ο κ. Παναγιώτης. Καλησπέρα και στους δυο σας. Καλησπέρα. Ο προϋπολογισμός, τα μέτρα, θρασίδηλο λέει το Μητσοτάκη η κυβέρνηση, θρασίδηλοι είστε εσείς λέει ο Μητσοτάκης στην κυβέρνηση, ωραία ατμόσφαιρα, έτσι για να συνεννοηθούμε. Καλησπέρα στον κύριο Δημήτρη Μάρδα, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Β' Θεσσαλονίκης και πρώην αναπληρωτή υπουργό των Οικονομικών. Καλησπέρα κύριε Μάρδα. Ο κύριος Κώστας Μιχαλίτσης, γραμματέας εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης. Καλησπέρα. Και εκπρόσωπος των ΑΝΕΛ. Καλησπέρα κύριε Μιχαλίτση. Ο κύριος Μάκης Βοήδης, βουλευτής Αττικής της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα κύριε Βοήδη. Καλησπέρα. Ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, πρώην υπουργός του ΠΑΣΟ. Καλησπέρα κύριε Χρυσοχοΐδη. Καλησπέρα σας. Και ο κύριος Μάριος Γεωργιάδης. Χρόνια πολλά κύριε Γεωργιάδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε γενέθλιά του απόψε. Χρόνια πολλά. Δεν υπάρχει και έμπρεπε στο τραπέζι. Παρ' όλα αυτά βλέπετε εδώ θα είναι μισακό τις επάλξεις. Θα είναι μισακιά η ευχή, δεν θα είναι από καρδιάς. Ναι, από καρδιάς, όταν γιατί έχει να μην κέρδος. Είναι από καρδιάς. Από καρδιάς. Δεν έχει. Δεν γιατί. Έχει. Γιατί η Ένωση Κεντρών είναι υπέρ της λιτότητος. Της λιτότητος και της διατροφικής. Οι ευχές είναι από καρδιάς πάντα. Ναι, ναι. Και έχω πει και δημοσίως ότι με το Μάκη είμαστε φίλοι, έτσι. Ναι. Πηγαίνετε στη Νέα Δημοκρατία, αφήστε την Ενώση να πάτε στη Νέα Δημοκρατία. Δεν νομίζω, αυτό είναι τελείως διαφορετικό. Αυτή είναι άλλη συζήτηση. Φίλια το Κοβοίδης, δεν θέλει. Μπορεί να πάμε μετά για ποτό, αυτό έχει νόημα. Λοιπόν, πολύ κάλυψη βλέπω πάντως πέφτει στον Υπουργό και το είδαμε και με τον Ουρουάν αυτό. Ναι. Δεν έγινε τίποτα. Ναι. Εδώ δεν ξέρουμε καν αν θα απαντηθεί. Μπορεί μέχρι τη Δευτέρα είναι πολύ ο χρόνο. Βεβαίως είναι πολύ. Μπορεί μέχρι τη Δευτέρα να έχουμε εκ νέου παράταση. Ναι. Για κάποιο άλλο λόγο. Ναι. Τώρα είναι η βράβευση του Πρωθυπουργού. Ναι. Τη Δευτέρα μπορεί να έχουμε καμιά κηδεία, χτύπα ξύλο ή τίποτα άλλο. Δεν ξέρω. Λοιπόν, να πάρουμε κάνουμε μια σύντομη ιστορική αναδρομή. Έρχεται το καλοκαίρι μια πρόταση, η οποία θα έφερνε έσοδα κοντά στα 66 εκατομμύρια ευρώ για την πώληση των 300.000 ευλημάτων. Πολύ καλά μέχρι εδώ. Έρχονται κάποια έγγραφα, λένε για μία διαδικασία και βγαίνουν φήμες οι οποίες λένε ότι υπάρχει κάποιος μεσάζοντας και καλούμαστε αυτή τη στιγμή να διερευνήσουμε αν όντως υπάρχει αυτό ή όχι. Τι πρέπει να κάνει ο Υπουργός? Να έρθει, να απαντήσει, να φέρει τα έγγραφα, ναι, και όχι να ανοίξουμε ένα ντουλάπι, να τα κλειδώσουμε μέσα και να μην έχει πρόσβαση κανείς. Οφείλουμε να έχουμε πρόσβαση και για την όποια επίκαιρη επερώτηση γίνεται. Πολύ σωστά και ο αγαπητός συνάδελφος λέει ότι δεν μπορούμε να βγαίνουμε και να κάνουμε συνεντεύξεις τύπου. Να γίνει η συζήτηση και η κοινοβουλευτική διαδικασία όπως πρέπει να γίνει, αλλά να μην αποκρύπτουμε την ανάγνωση και τη μελέτη αυτών των εγγράφων από τους συνάδελφους οι οποίοι θα μετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Υποτίθεται ότι έχουμε διαφάνεια. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει και η Βουλή και γι' αυτό το λόγο είμαστε εκλεγμένοι κάποιοι βουλευτές μέσα για να μπορέσουμε να διαφυλάξουμε ότι αυτά τα έγγραφα θα διαβαστούν και δεν θα κυκλοφορήσουν προς τα έξω. Μόνοι σας λέτε ότι γίνανε κομφετί, σερπατίνες, φεϊβολάν και ούτω καθεξής. Κάποιοι ακολουθούν αυτή τη μέθοδο γιατί θέλουν να εκμεύσουν δημοσιότητα, δεν σημαίνει ότι το κάνουν όλοι. Καλώς μπορεί να μπει μέσα στα απόρριτα έγγραφα της υπηρεσίας της Βουλής, πολύ σωστά το είπε και ο κύριος Βορύδης, ώστε να υπάρχει πρόσβαση, ναι, από τους βουλευτές, ναι, και αυτό που πρέπει να κάνει. Καλά, ο Υπουργός είναι να φέρει όλα τα στοιχεία. Δηλαδή, να είπε παιδιά εδώ ο Υπουργός, πάτε να μου κάνετε ολόκληρο σοου και να πηγαίνετε, έρχονται έγγραφα σε εφημερίδες, site και τα λοιπά. Και όποιος τα πηγαινοφέρνει σε εφημερίδες και site, ναι, να υποστηγεί τις κυρώσεις. Τα χαιρετίσματα τώρα, άμα κάνουν βότα τα τι να κάνουμε. Και πώς θα κάνουμε, δηλαδή, ή θα είναι όλα στα απόρριτα και δεν θα έχουμε πρόσβαση. Πώς μπορεί να σκέφτηκε ο πρόεδρος της Βουλής θα περιορίσει την πρόσβαση των βουλευτών σε έγγραφο, με συγχωρείτε. Δεν είναι έτσι. Αυτό που καταλαβαίνω αυτή τη στιγμή. Να το δούμε για να ολοκληρώσω λίγο. Από την μια μεριά ο κύριος πρόεδρος της Βουλής, ο οποίος μας λέει ότι αυτά πηγαίνουν στην γραμματεία της κυβέρνησης και κλειδώνονται. Προσέξτε. Και από την άλλη ο κύριος υπουργός των εξωτερικών, ο οποίος μας λέει ότι προσέξτε καλά γιατί θα φάτε 10 χρόνια φυλακή. Αυτό είναι η συζήτηση. Να συμπληρώσω κάτι. Να ολοκληρώσω λίγο και εγώ και μετά. Ναι, πρώτα τελειώστε και να έρθει η σειρά μου και θα απαντήσω τότε όταν έρθει η ώρα. Αυτό που πρέπει να κάνει ο υπουργός είναι να έρθει, να έχει το σθένος και να έρθει από μόνος του και να πει όλα στο φως. Αυτά είναι τα έγγραφα.
Αυτή είναι η διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε με αυτά τα στελέχη και αυτούς τους συνεργάτες για να μην έχει καθαρός ουρανός, σας τραπέζι δεν φοβάται. Άρα για ποιο λόγο. Προφανώς για να μην έρχονται όλα στην επιφάνεια, κάτι υπάρχει. Εμείς δεν υπονοούμε ότι όντως υπάρχει ένοχος, υπάρχει μεσάζοντας. Τι μπορεί να υπάρχει. Ας έρθει στην κοινοβουλευτική διαδικασία η οποία λέμε να ακολουθηθεί, να καταθέσει τα έγγραφα, τα αποδεικτικά και όλη η διαδικασία που έχει ακολουθηθεί, για να μην υπάρχουν φωνές ούτε από τη Νέα Δημοκρατία, ούτε από το ΠΑΣΟΚ, ούτε από την Ένωση Κεντρών, ούτε από κανέναν, ότι αιωρούνται υποψίες για μεσάζοντες, παράνομους, μεσολαβητές και το καθεξής. Έτσι δεν θα είχαμε όλη αυτή τη μουρμούρα αυτή τη στιγμή. Θα ήταν πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Μια τοποθέτηση. Ελάτε, προφανώς. Και τοποθέτηση και απ' όλα. Το λογαριασμό. Αυτό μπορεί να πάει και αλλιώς βέβαια. Ο Καμένος μπορεί να πάει και αλλιώς. Η διεύθυνση του σπιτιού του δεν είναι. Για να μην μιλήσουμε για όλα τα προβλήματα που βιώνει ο ελληνικός λαός. Ναι. Και θα τα πούμε στην οικονομία μετά. Ορίστε κύριε Γεωργιά. Λοιπόν, εγώ έχω δύο ερωτήσεις να κάνω συγκεκριμένες. Στον κύριο Μάρδα ή τον κύριο Μιχαλή. Στους κυβερνώντες. Εγώ αυτό που θέλω να μάθω είναι η κυβέρνηση πήρε μία απόφαση και έβαλε στα απόρριτα κάποια έγγραφα. Τα έγγραφα που θέλει να μας δώσει ο κύριος Κατσίκης, τι είναι. Δεν πρέπει να μπουν στα απόρριτα. Είναι κυκλοφορήσιμα αυτά, μπορούν να κυκλοφορήσουν. Αν δεν κάνω λάθος, αυτό που έδωσε την προηγούμενη φορά ήταν διακρατική. Γιατί λέει ότι έχω και ένα δεύτερο το οποίο δεν μπορώ να σας στείλω αυτή τη στιγμή. Το έχουμε αυτό το έγγραφο του κυρίου Κατσίκη. Αυτά τα έγγραφα. Αν μπορούμε να το βρούμε, μπορούν να διατεθούν. Έχει ενδιαφέρον να το δω. Αυτά τα έγγραφα μπορούν να διατεθούν δηλαδή και κάποια άλλα έγγραφα δεν μπορούν. Πιθανόν αν δεν ακούγεται είναι λίγο, είναι σαν να φάσκεις και να αντιφάσκεις. Θα το δούμε. Αν μπορέσουμε να το αναστείλουμε από το αρχείο. Και το τώρα, δεύτερο. Θα το δούμε. Πολύ σωστά, είπε ο κύριος Μάρδας ότι λόγω της ώρας, αυτή τη στιγμή, πήγανε στη γραμματεία της κυβερνήσεως γιατί έτσι θεώρησε η κυβέρνηση. Ναι. Όχι, έτσι θεώρησε ο κύριος Κακλαμάνης. Ή ο κύριος Κακλαμάνης, οποιοδήποτε. Ο Προεδρεύων. Οποιοδήποτε, ο Προεδρεύων. Τώρα είναι σαν να λέει ότι ο κύριος Κακλαμάνης είπε να πάνε στο Μαξίμου, μου, κύριε. Δεν είπε ο κύριος Κακλαμάνης να πάει στο Μαξίμου. Είναι σαν να λέτε ο κύριος Βούτσης είπε να πάει στο Μαξίμου. Ο κύριος Κακλαμάνης τα σφράγισε, και τα παρέδωσε στις υπηρεσίες της Βουλής. Αν υπάρχει απόπειρα στην κάλυψη. Ο κύριος Κακλαμάνης έκανε αυτό που όφιλε να κάνει βάσει του κανονισμού εκείνη τη στιγμή. Δεν φαντάζομαι ότι το εννοεί αυτό. Όχι, δεν ξέρω τι εννοεί. Αυτό που έκανε ο κύριος Κακλαμάνης. Λέω, δεν φαντάζομαι ότι το εννοεί. Όχι, δεν το εννοώ. Αλλά υπονοούσε και υποθέτω, συγγνώμη, ότι αναφερόμενο στον πρόεδρο της Βουλής, χωρίς να αναφέρεται όνομα όπου ο κόσμος νομίζει ότι ήταν ο κύριος Βουτσής, ότι ακολουθήθηκε μια άλλη διαδικασία. Ήταν ο κύριος Κακλαμάνης πρόεδρος της Βουλής και ακολούθησε μια συγκεκριμένη διαδικασία που θεωρώ ότι γνωρίζει ποια είναι. Αυτό λοιπόν μένει να διευκρινιστεί. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι σε αυτό το ζήτημα είναι εντελώς αδιανόητο ο Προεδρεύων για τον χειρισμό των συγκεκριμένων εγγράφων να μην έρχεται σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο της Βουλής για το τι θα τα κάνουν. Να απαντήσω κι εγώ, επειδή είμαι ένας εκ των αντιπροέδρων. Έτσι. Το ίδιο πράγμα θα έκανα κι εγώ. Και θα τα παρέδιδα στις υπηρεσίες της Βουλής και από εκεί και πέρα θα γινόταν συγκεκριμένη διαδικασία για το που πρέπει να πάνε. Να ολοκληρώσω λίγο, κύριε Παπλόπουλε, μερικά δευτερόλεπτα. Αυτό σημαίνει τώρα ότι σήμερα παραδόθηκαν εκεί. Αύριο θα είναι προσβάσιμα. Είναι μία ερώτηση προς εσάς που θα πρέπει να γνωρίζουμε. Και ένα τρίτο. Αναφερθήκατε, γιατί πρέπει να το κάνω σαν σχόλιο αυτό γενικότερα. Αναφερθήκατε ότι ξαφνικά ήρθε ένα θέμα το οποίο ήταν εκτός της ημερησίας του νομοθετικού έργου και της ημερησίας διατάξεως. Μα αυτό ήθιστε. Και όλοι όταν πιάνουν κάτι της επικαιρότητας, αφιερώνουν όλο τους το λόγο στο θέμα της επικαιρότητας, αντί να το αφιερώσουν στην ουσία του νομοσχεδίου που συζητάμε, όπως για παράδειγμα προχθές που συζητούσαμε. Νομίζω ότι 66 παράγραφος 8 για εκτός θέματος. Για να ολοκληρώσω, όπως προχθές κύριε Μάρτα που συζητούσαμε για βέβαια το κοινωνικό μέρισμα και η μεγαλύτερη τοποθέτηση των ανθρώπων ήταν για τη Μάνδρα. Που μπορεί να ήταν και σωστό αυτό. Δεν ήταν εκτός θέματος, ήταν επιβεβλημένο. Είναι θέμα επικαιρότητας. Πάμε στις γραμμές σας παρακαλώ. Άρα και αυτό είναι μείζον θέμα. Κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη και ο κύριος Μιχαλίδης για να κλείσουμε. Δεν τα έχουμε πει, δεν τα λέμε εμείς στο πάνελ αυτά που υπόθηκαν για τη μεσαία τάξη. Ο ίδιος ο κύριος Τσακαλώτος είπε ότι δεν την τσακίσαμε, γιατί κατηγορήθηκε ότι τσακίστηκε η μεσαία τάξη. Δεν την τσακίσαμε, τη ζορίσαμε. Θεωρούν από την κυβέρνηση ότι είναι ζόρισμα. Και έρχεται ο κύριος Χουλιαράκης σε δημοσίευμα και υπάρχουν δηλώσεις του
ο οποίος λέει είναι συνειδητή επιλογή η υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης. Και έρχεται ο κύριος Λιαργκόβας, ο οποίος λέει η μεσαία τάξη πεθαίνει, που είναι συνεργάτης της κυβερνήσεως και λόγω του ότι βγαίνει και έχει το στένος και μιλάει, κινδυνεύει να χάσει και τη θέση του και να του πάρουν και το κεφάλι. Τι έχουμε τώρα, με αριθμούς, 238 εκατομμύρια από το ΕΚΑΣ κόβεται. Ιατρικές απαλλαγές 121 εκατομμύρια. Πάγωμα συντάξεων 328 εκατομμύρια. Επίδομα θέρμανσης 58 εκατομμύρια. Μειώσεις επιδομάτων τριτέκνων πολυτέκνων 325 εκατομμύρια. Και παράλληλα, γιατί εμείς κάναμε μια σχετική, καταθέσαμε τροπολογία, η οποία ήταν κοστολογημένη στα 160 εκατομμύρια, για να εξισωστούν οι τρίτεκνοι με τους πολυτέκνους, κάτι που λέμε χρόνια να γίνει και δεν έχει συμβεί αυτή τη στιγμή, την απορρίπτουν και δίνουν 360 εκατομμύρια στη ΔΕΗ για τις λεγόμενες οίκο, για κάτι που θα μου πείτε δεν πρέπει να γίνει, πρέπει να ξεχρεώσουν, πρέπει να γίνουν και αυτά τα πράγματα. Ποιος τα έφτασε όμως όλο αυτό το χρέος από την πλευρά της ΔΕΗ, οι υπέρογκοι μισθοί, τα υπέρογκα εφάπαξ και όλα αυτά που υπήρχε από όλες τις κυβερνήσεις και έχουν καταντήσει τη ΔΕΗ αυτή τη στιγμή έτοιμη προς χρεοκοπία. Και τι γίνεται επιπλέον? Έχουμε να δώσουμε μποναμά και να το έχουμε βαφτίσει κοινωνικό μέρισμα ποιο? Τις εισφορές που παρακρατούνταν από τους πολίτες για τις εισφορές ασθενείας, λένε τις επιστρέφουμε. Μα τις δικαιούνται. Δεν είναι κοινωνικό μέρισμα το να επιστρέφεις εισφορές τις οποίες έχεις παρακρατήσει από τους πολίτες. Αυτό είναι κάτι το οποίο το δικαιούνται. Το κοινωνικό μέρισμα θα ήταν κάτι το οποίο το δίνεις over and above από αυτά που δικαιούνται, που λέμε στα καλά ελληνικά. Θέλουμε εμείς, σαν ένας κεντρών, και το έχουμε πάρα πολλές φορές, μια σταθερή οικονομική και κοινωνική πολιτική. Όχι βασισμένη στα μπαξίσια. Μπαξίσια έδινε και ο Αλής Πασά, όπως τα λέγαμε και το έχει πει και ο πρόεδρος, στα Γιάννενα, αφού τους έγδερνε πρώτα, τους έδινε και μερικές δεκάρες. Και έρχομαι για τη Νέα Δημοκρατία, η οποία λέει ότι θα μειώσει τους φόρους. Πώς θα τους μειώσει τους φόρους, με τι ισοδύναμα θα μειωθούν οι φόροι? Και τους είχε μειώσει τους φόρους πριν από 2-3 χρόνια που ήταν στην κυβέρνηση. Βγήκαμε τα μνημόνια? Δεν βγήκαμε τα μνημόνια. Θα μου απαντήσει τώρα ο κ. Βορύδης, μα δεν μας αφήσει αγορές, θα να συνεχίσουμε μην και αν συνεχίζαμε θα βγαίναμε από τα μνημόνια. Θα απαντήσει, είναι πάει παρά 20 ώρα που φωνάζουμε. Κλείνω, κλείνω με το κλείνω με το εξής. Για να απαντήσει θα απαντήσω μετά. Κλείνω με το εξής. Ελάτε κύριε Γεωργιάδη. Εάν δεν κάνουμε μία σωστή πολιτική στο δημόσιο τομέα, να δούμε τι θα γίνει με την αξιολόγηση, να δούμε τι θα γίνει με τον υπεδοπισμό των λεγόμενων αργομίστων, να δούμε τι θα γίνει με την απογραφή. Θα μου πείτε, έχουμε κάνει απογραφή. Ναι, πότε? Το 11. Τώρα, ξέρουμε αν είναι υπεράριθμο το δημόσιο ή όχι. Έχουν απογραφεί οι αναπόγραφοι φορείς, οι οποίοι υπάρχουν φαντάσματα. Από τη Δυτική Αττική. Εντάξει, είναι το κτηματολόγιο. Μην ανοίξουμε τη μάνδρα αυτή τη στιγμή. Όχι, λέω, επειδή έχουμε 21 νεκρούς. Σωστά. Μας και αλλάξει το πλαίσιο. Μείσαμε νεκρούς, γιατί υπάρχει ένα πακέτο μέσα στο γραφείο του Περιφερειάρχου, το οποίο δεν έχει αξιολογηθεί. Και μπορεί να τους λιτώναμε. Μπορεί και όχι. Αλλά αυτή η πρόταση του 1 εκατομμυρίου για να διορθωθεί το θέμα της μάνδρας δεν χτίστηκαν τώρα τα αυθαίρετα. Τα αυθαίρετα είναι χρόνια εκεί. Το θέμα είναι ότι έτυχε σε αυτή την κυβέρνηση να γίνει αυτό το τραγικό συμβάν. Ναι. Οποιαδήποτε κυβέρνηση κι αν ήταν, πάλι ευθύνες θα υπήρχαν. Πηδήξαμε τώρα και πήγαμε στη μάνδρα. Αλλά όχι, δεν είπα τη δρόδο και το πείδημα. Και να κλείσω και με κάτι άλλο. Κύριε Βορύδης, μόνο πρόταση δεν σε έκανε για να είσαι ο επόμενος εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Που συμφωνείτε σε όλο. Κύριε Βορύδης. Μόνο αυτή την πρόταση θα έκανε. Για να σου πω κάτι. Για να μην με επιτέθει, να με πάρει βοηθό. Να κρατάω σημείωση με ποιον είμαστε σήμερα. Δεν έχουν μία εκεί πέρα. Δεν πάω. Λοιπόν, πάμε. Και χρωστάνε κιόλας. Χρωστάνε πολλά και δεν θα τα πληρώσουν. Καλή σας νύχτα. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας νύχτα.